Η νέα χρονιά για μένα ξεκίνησε με ένα γκρότο. Κυριολεκτικά, δεν θυμάμαι να οδηγώ γρήγορα. Αλλά η αντίληψη μπορεί να είναι λίγο αποπροσανατολισμένη μετά από μερικά ποτά. Ήμουν από εκείνους τους ανθρώπους που πάντα αρνιόμουν ένθερμα να οδηγήσω όταν είχα πιει. Ωστόσο, ήταν αργά την πρωτοχρονιά. Οι δρόμοι ήταν σχεδόν άδειοι και δεν είχα κάποιο μέρος να μείνω. Δεν ψινόμουν πολύ στην ιδέα να καλέσω Uber ή ταξί. Είχα ήδη οδηγήσει λιθιοδόσος εκεί. Και δεν ήθελα να πάρω ταξί για να γυρίσω, να πάρω το αυτοκίνητό μου την επόμενη μέρα. Είχα φτάσει σχεδόν. Πρόσεχα σε όλη τη διαδρομή, αλλά όταν μπήκα στον επαρχιακό δρόμο χαλάρωσα. Σε μια στροφή το αμάξι μου γλίστησε στη λάσπη και από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκα να φέρνω τούμπες, κατρακυλώντας ένα χωράφι. Μετά από αυτό θυμάμαι τα πράγματα με αναλαμπές. Φώτα να αναβοσβήνουν μπροστά στα μάτια μου, άνθρωποι με ρούχα νοσοκομείου, φωνές που καθοδηγούσαν άλλους βιαστικά να κινηθούν με τις υποδείξεις τους. Ακόμα περισσότερα φώτα και μια σιρήνα που μου τρυπούσε τα αυτιά, όταν το μυαλό μου άρχισε να συγκεντρώνεται σε μια συνεχή ροή χρόνου, με έσπρωχναν μέσα από τις πόρτες κάποιου νοσοκομείου. Η μυρωδιά του αποστηρωμένου κτηρίου γέμισε τις αισθήσεις μου, ανεμειγμένη με τη μεταλλική μυρωδιά του αίματός μου. Πριν σταματήσουν το φορείο, ήξερα ότι την είχα άσχημα. Όλη αυτή την ώρα μια επιμόνη σκέψη συνέχιζε να απασχολεί το μυαλό μου. Ήταν εκείνες οι ενοχλητικές φήμες που είχα ακούσει όταν ήμουν ακόμη μικρή. Εκείνες που έλεγαν πως αν είσαι δωρητής οργάνων και εμφανιστείς ακατεμένη, πιο πιθανό είναι να πάρουν τα οργανά σου παρά να σε θεραπεύσουν. Πάντα τους αγνοούσα. Και τελικά είχα υπογράψει γνωρίζοντας πως ήταν το σωστό. Αλλά αυτός ο μικρός πόρος αμφιβολίας είχε τρυπώσει στο μυαλό μου τώρα που ήμουν στρεσαρισμένη. Στο μυαλό μου ένιωθα μια χαρά. Ήμουν σε άρνηση από την αδρεναλίνη της όλης κατάστασης. Στο μυαλό μου ήμουν ακόμα ένα λειτουργικό άτομο. Πήγα να το αποδείξω προσπαθώντας να σηκωθώ. Αλλά το σώμα μου δεν υπάκουε, όσο και νουρλιάζει το μυαλό μου. Συμβιβάστηκα αφού δοκίμασα τα όρια μου. Ήξερα ότι είχα λίγη όραση μέσα από τα μισά ανοιχτά μάτια μου και μπορούσα να ακούσω από το ένα αυτή. Και για την ώρα, αυτά ήταν τα μόνα που είχα. Ένιωσα ένα μικρό φόβο ότι αυτή θα ήταν η ζωή μου από εδώ και πέρα. Οι αισθήσεις μου θόλωσαν. Ο ήλιγκος πλημμύρισε το μυαλό μου βλέποντας τους γιατρούς και τους νοσοκόμες να πλησιάζουν βιαστικά. Με παρηγόρησε αυτό μέχρι τη στιγμή που σταμάτησαν ομαδικά ξαφνικά. Ο φόβος άρχισε να με κυριεύει, βλέποντάς τους να σταματάνε την ώρα που κάθε λεπτό ήταν σημαντικό για τη θεραπεία μου. Μια νέα φιγούρα μπήκε στο οπτικό μου πεδίο. Ένας άντρας με επίσημο μαύρο κουστούμι. Παρόλες τις προειδοποιήσεις των μηχανημάτων που ήταν συνδεδεμένα στο σώμα μου, κανείς δεν έκανε την παραμικρή κίνηση να ξεκινήσει θεραπεία για όσο ήταν εκείνος παρόν. Μιλούσε με τόνο που πρόδιδε κύρος, αν και δεν μπορούσα να ακούσω τις ακριβείς λέξεις που έλεγε. Αυτό που άκουσα ήταν το γιατρό να διαμαρτύρεται σε αυτό που ζητούσε ο άντρας, λέγοντάς του πως μπορούσε να με κάνει καλά. Ήταν μια φράση που με γέμισε ελπίδα, η οποία όμως δεν φάνηκε να έχει αντίκτυπο. Ξαφνικά, ο φόβος των μυστικών συλλεκτών οργάνων για πλούσιους πελάτες επανήλθε πιο έντονος από ποτέ. Στο δωμάτιο επικράτησε ησυχία. Ήταν αρκετά ήσυχα για να ακούσω τα ψιθυριστά λόγια του μυστηριώδους άντρα. Δήλωσε πως τα χαρτιά ήμουν ήδη νεκρή, αλλά τότε ανέφερε κάτι για κάποια μελέτη που είχα γραφτεί, πριν πέσει και πάλι στη γη. Ύστερα από μια σύντομη στιγμή συλλογισμού, ο γιατρός οδήγησε τις νοσοκόμες και το υπόλοιπο προσωπικό που ήταν παρόν έξω από το δωμάτιο, και γρήγορα αντικαταστάθηκαν από ακόμα περισσότερες φιγούρες με κουστούμια. Προσπάθησα να ρολιάξω για βοήθεια, νιώθοντας πως τα πάντα σε αυτή την κατάσταση ήταν λάθος. Αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να βγάλω αγκομαχητά, που δεν ακούγονταν καν. Κανένας δεν το πρόσεξε. Ο γιατρός είχε μια έκφραση ήτας καθώς γύρισε και έφυγε ντροπιασμένος και φοβισμένος. Πανικοβλήθηκα. Θυμήθηκα τι ήταν αυτό που πιθανότατα είχε αναφέρει εκείνος. Ενώ σπούδαζα ακόμη στο πανεπιστήμιο, υπήρχε μια μικρή καμπάνια για να βγάλεις λίγα έξτρα χρήματα. Υπέγραφες για ένα πείραμα που είχε τίτλο «Πουλάω τον εαυτό μου στην επιστήμη». Ο τρόπος που το έθεταν ήταν ότι θα συνέβαινε μόνο με τα θάνατο. Τότε έμοιαζε απλά με τσάμπα χρήματα και οι περισσότεροι άνθρωποι πουλούσαν το πλάσμα τους εκείνη την περίοδο για χρήματα.
οπότε το να δωρήσω το σώμα μου μετά το θάνατο δεν φάνηκε κακή ιδέα. Δεν θα είχα τίποτα να κάνω με αυτό. Αν και τότε φανταζόμουν πως ο θάνατος θα ερχόταν πολύ αργότερα στη ζωή μου. Το πιο σημαντικό θα ήταν, ξέρετε, να είμαι στα αλήθεια νεκρή. Αντί γι' αυτό με μετέφεραν τώρα στην αβοήθητη κατάσταση στην οποία βρισκόμουν, στην οροφή του νοσοκομείου που περίμενε ένα ελικόπτερο, πιστεύοντας λανθασμένα πως ήμουν σε κατάσταση φυτού. Με έβαλαν μέσα βιαστικά και υπήρχαν μερικοί ιατρικοί συνοδοί που με κρατούσαν σταθεροί καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. Κάθε ίχνος παρηγοριάς που ένιωθα χάθηκε κι αυτό, όταν πλέον δεν μπορούσα να δω τα φώτα του πολιτισμού έξω από το παράθυρο. Όπου και αν με πήγαιναν ήταν εντελώς εκτός πόλης. Είχα ακόμα τις αισθήσεις μου κατά τη διάρκεια της πτήσης, αν και θα προτιμούσα να μην τις είχα. Η συνειδητή ζωή μου ήταν πλέον εφιάλτης και το μόνο που ήθελα ήταν να απομακρυνθώ από αυτή και να χαθώ στη λύθη. Κατέβασαν το τσακισμένο μου σώμα από το ελικόπτερο και με έσυραν μέσα σε μακριούς διαδρόμους. Η ήρεμη, καθαρή εικόνα του νοσοκομείου που ήμουν νωρίτερα αντικαταστάθηκε από τους κουστούμάτους σε ένα αποστηρωμένο μεταλλικό κτίριο. Αναγνώρισα το δωμάτιο που με οδήγησαν οριακά σαν χειρουργικό δωμάτιο. Η όλη εγκατάσταση έμοιαζε περισσότερο με στρατιωτική βάση. Ο γιατρός που βρισκόταν εκεί μου μίλησε, πράγμα που με σόκαρε. Σκέφτηκα ότι θεωρούσαν ασφαλμένα ότι ήμουν εγκεφαλικά νεκρή και πως αυτός ήταν ο λόγος που θεώρησαν ότι ήταν εντάξει να πειραματιστούν μαζί μου. Το γεγονός ότι γνώριζε ότι είχα τις αισθήσεις μου με αρρώστενε. Δεν ένιωθα πλέον ότι όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα ενός τεράστιου λάθους. Ήξερα τώρα ότι απλά εκμεταλλεύονταν την κατάσταση που ήμουν. Αν ή μπορεί να αντιδράσω. Με νάρκωσαν και έτσι ήμουν επιτέλους ελεύθερη να ξεφύγω από την κόλαση που με είχαν φέρει. Δεν είχα καμία επίγνωση της ώρας που είχε περάσει όσο ήμουν αρκωμένη. Αν και είχα πιο πιεστικά ζητήματα στο μυαλό μου όταν ξύπνησα. Κοίταξα αργά όλο μου το περιβάλλον. Ήμουν σε ένα άνετο καθιστικό. Ανέγκυχτο αλλά επιπλωμένο και έτοιμο για χρήση. Δεν ήταν όμως το σπίτι μου. Αυτό από μόνο του το έκανα φιλόξενο. Σηκώθηκα σιγά σιγά. Το σώμα μου ήταν ακόμα διστακτικό στην κίνηση. Αγχωμένη όπως ήμουν, άρχισα να ψάχνω το σώμα μου, να ελέγξω αν είχε αλλάξει κάτι. Και προς έκπληξή μου, όντως κάτι είχε αλλάξει. Το στομάχι μου και ο κορμός μου ήταν δεμένα σφιχτά με επιδέσμους. Ήταν σχεδόν σαν δεύτερο δέρμα. Ήταν δεμένο τόσο σφιχτά που δεν φαίνονταν σχεδόν ούτε καν οι ραφές. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν εξηγούσε το γεγονός ότι ένιωθα τόσο ισχνή. Ψάχτηκα γύρω μου με δυσπιστία, ελπίζοντας ότι ήταν απλά τρίκ του μυαλού μου. Αλλά όταν το χέρι μου έφτασε με ευκολία στο πίσω μέρος της μέσης μου, στη σπονδυλική μου, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με το σώμα μου. Όταν πίεσα το σημείο, αυτό που είχε απομείνει έδινε την αίσθηση από κάτι πυκνό, αλλά και μαλακό. Παρόμοιο με εκείνη την αίσθηση που σου δίνει ένα σκληρό στρώμα με αφρό μνήμης. Πήγα παραπατώντας μέχρι την κουζίνα, παλεύοντας να προσαρμοστώ στο δραστικά μειωμένο μου βάρος. Και προσπάθησα να πιω κάτι, να βρέξω το στεγνό μου στόμα. Ήταν μια κίνηση που με βοηθούσε να χαλαρώνω στο παρελθόν. Μόλις προσπάθησα να καταπιώ το νερό όμως, γυρίσε πίσω από το λαιμό μου και βγήκε βία από το στόμα μου. Το σώμα μου απέρριπτε το υγρό. Δοκίμασα άλλη μια φορά και είχα ακριβώς την ίδια αντίδραση. Πανικόβλητη άρχισα να ψάχνω για απαντήσεις, οι οποίες ήρθαν στη μορφή μιας σημείωσης διπλωμένης περιποιημένα πάνω στο τραπέζι. Με τρεμάμενα δάχτυλα άνοιξα το χαρτί που έκλεινε μέσα του και άλλα περιεχόμενα. Επέλεξα να διαβάσω πρώτα. Το σημείωμα έκανε λόγο για τη συμφωνία που είχα κάνει στο πανεπιστήμιο και ήταν, λέει, ευτυχής να με ενημερώσουν ότι το πείραμα ήταν επιτυχές. Το πείραμα που έκαναν πάνω μου ήταν η πλήρης εξαγωγή οργάνων και με ενημέρωναν χαροπά ότι δεν είχα πλέον την ανάγκη φαγητού νερού ύπνου. Η μόνη προϋπόθεση που είχαν ήταν να παρέμενα μαζί τους για περαιτέρω δοκιμές και μου υπενθύμησαν ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο εγώ ήδη είχα υπογράψει. Η ανάσα μου επιτάχυνε. Σήκωσα τα χαρτιά που είχαν πέσει κάτω, τα οποία ήταν χαρτονομίσματα που δεν είχα ξαναδεί. Αυτές οι σημειώσεις ήταν πολύ ουδέτερες σε σχέση με ό,τι είχα συνηθίσει. Έμοιαζαν σχεδόν πλαστές, αλλά ακόμα και τα πλαστά χρήματα φαίνονταν ένα αληθινά. Το κάθε ένα είχε πάνω του από ένα διαφορετικό σύμβολο, ακολουθούμενο από έναν αριθμό. Βγήκα έξω παραπατώντας και κοίταξα γύρω μου. Υπήρχαν άνθρωποι εδώ που γυρνούσαν στο δρόμο. Κάποιοι σαν εμένα και άλλοι με περίεργες προσθήκες.
Κάποιοι είχαν χέρια σε σημείο που δεν ήταν λογικό να έχεις χέρια. Περίεργοι συνδυασμοί από άτομα που έδειχναν ένα αδέρφια. Τα σώματα τους ήταν συνδεδεμένα κατά διαστήματα μεταξύ τους. Υπήρχαν παιδιά που έπαιζαν στην αυλή, που το καθένα ήταν ένας περίεργος συνδυασμός μελών. Κοίταξα πιο κάτω στον δρόμο και είδα ένα κτίριο που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα προαστιακά σπίτια κατά μήκος του δρόμου. Ήταν ένα μικρό συγκρότημα που έμοιαζε με μαγαζί, με ένα γνωστό σύμβολο στο πλάι του. Ήταν το ίδιο με τα σημειώματα. Από εκεί τα μάτια μου περιπλανήθηκαν πιο πέρα. Είδα ένα ψηλό σειρμάτινο φράχτη που σου προκαλούσε δέος να περικυκλώνει τα χαρούμενα σπίτια. Η άσχημη αλήθεια που περιέκλειε το όμορφο ψέμα που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Μαζί τους τώρα κι εγώ. Υπήρχε προσωπικό ασφαλείας τοποθετημένο σε πολλά σημεία. Κάθε μορφή απόδρασης θα ήταν απατηλό όνειρο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κοίταξα τους ανθρώπους που ζούσαν τις ζωές τους σε αυτή τη μικρή λωρίδα σπιτιών. Τους μελέτησα κοιτώντας πέρα από τα περίεργα χαρακτηριστικά και τις διαστραμμένες εμφανίσεις τους. Δεν είδα ούτε ένα χαμόγελο. Κάθε άτομο είχε μια έκφραση ήττας ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Και οι πράξεις τους είχαν απλά τον αέρα της αποδοχής.